Σταμάτη. Ένα σημείο με πολλές πηγές στις παρυφές ενός βουνού. 17 πηγές αναβλύζουν εδώ και σχηματίζουν ένα ποτάμι που καταλήγει στη θάλασσα κοντά στους Αγίους 40. Θα πάμε να συναντήσουμε την Διευθύντρια Τουρισμού του Δήμου Φοινικαίων, την Κατερίνα Θοδωρή, να μας μιλήσει για το γαλάζιο μάτι, την ιστορία του και περίεργα φαινόμενα που συμβαίνουν στον τόπο. Βρισκόμαστε στο γαλάζιο μάτι. Το γαλάζιο μάτι είναι ένας ποταμός με πολλές πηγές που ουσιαστικά δίνει ζωή στον τόπο. Δίνει ζωή στο Δήμο Φοινικαίων, αλλά δίνει ζωή και στην Αλβανία. Γιατί δουλεύουν 4 υδροηλεκτρικά εργοστάσια, παράγουν ρεύμα για όλη την Νότια Αλβανία και βέβαια παίρνουν χρήματα στο κράτος. Έχουμε κοντά μας λοιπόν την Κατερίνα Θοδωρή, είναι από το Δήμο Φοινικαίων. Κατερίνα, τι είναι ο ποταμός αυτός, τι είναι αυτό το γαλάζιο μάτι για το Δήμο Φοινικαίων? Βρισκόμαστε στο γαλάζιο μάτι. Εδώ είναι ένα προορισμός τουρισμός για το δημαρχείο το δικό μας. Περνάνε το καλοκαίρι πάνω από 5.000 άτομα τουρίστες την ημέρα. Το γαλάζιο μάτι έχει πολλές πηγές που βγάζει νερό και είναι το ποτάμι της Πίζησας που λέμε εμείς εδώ πέρα. Αρδεύεται όλος ο κάμπος με αυτό το ποτάμι, έτσι? Ναι, με αυτό το ποτάμι φωτίζεται όλος ο κάμπος του Βούργου και παίρνουν και πολλά χωριά από το Δήμο το δικό μας, παίρνουν νερό πόσιμο. Είναι κρίμα που όλο αυτό το ποτάμι χύνεται στη θάλασσα, γιατί θα μπορούσε πολύ άνετα όλα τα χωριά του Δημαρχείου του δικό μας και το Άγιο Σαράντι να φέρει νερό από εδώ. Αλλά ας ελπίζουμε πως θα αξιοποιηθεί στο μέλλον. Ναι. Στην αξιοποίησή του όμως έμαθα ότι ο Μπερλουσκόνη ενδιαφέρθηκε όταν ήταν πρωθυπουργός στην Ιταλία, έκανε και διεθνή συνθήκη να πάρει το νερό. Γιατί δεν το πήρε? Αλήθεια είναι αυτό. Υπογράφηκε συμβόλαιο ανάμεσα στα δύο κράτη, Ιταλίας και Αλβανίας. Μάλλον ο Θεός κάτι δεν τους άρεσε, κάτι ήταν άδικο, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά ξαφνικά μετά, την επόμενη μέρα μετά που υπογράφηκε το συμβόλαιο, το νερό σταμάτησε να έβγαινε. Απλώς έβγαινε πολύ λίγο και το γαλάζιο μάτι έχασε την ομορφιά του και το στέρεψε. Χάλασε η συμφωνία τελικά και ξαφνικά το νερό ξαναβγήκε όπως πώς ήταν πιο πριν. Πώς το εξηγείτε αυτό ότι τη μια μέρα συμφωνεί η κυβέρνηση να αξιοποιήσει το ποτάμι και την άλλη μέρα χάνεται το νερό? Καλά η συμφωνία και μετά ξαναβγαίνει. Το χαρακτηρίζει ότι έχει δύναμη αυτό? Σίγουρα. Κοίτα, ο Θεός μας αγαπάει, μας αγαπάει το τόπο μας εδώ και τελικά αποφάσισε το νερό να μην κουβηθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί βλέπουμε ότι είναι πηγή ζωής για τον τόπο σας. Είδαμε πολύ κόσμο να το επισκέπτεται και σήμερα που έχει περάσει η τουριστική σεζόν για την περιοχή, αλλά φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Αυτό που σας είπα, μάλλον ο Θεός αποφάσισε να μου πουλήσει το νερό. Βρισκόμαστε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Μεσοπόταμο. Είμαστε στο Δήμο Φοινικαίων, ένα παλαιό βυζαντινό κτίριο. Βρίσκεται δίπλα στο νεκροταφείο του χωριού. Αξίζει να το δείτε. Thank you.
αυτός ο ναός όταν είχε καταληφθεί από τον οίκο τον Ανζού λειτουργούσε σε δύο ρυθμούς, ότι ήταν και η μισή λειτουργούσε ως Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλη η μισή ως Καθολική. Είμαστε λοιπόν φίλοι μου στην Βόρειο Ήπειρο, είμαστε στους Αγίους 40. Σε ό,τι πινακίδα στέλνουμε στον δρόμο γράφει 40, αλλά εμείς λέμε τους Αγίους 40. Και έχουμε κοντά μας την Χριστίνα τη Ματζιού, είναι πρόεδρος του Χορευτικού Συλλόγου των Αγίων 40. Καλά το λέω, κυρία Ματζιού. Της Ένωσης Γυναικών Ρόδων των Αμάραντων των Αγίων 40, που και... συμπεριλαμβάνει γυναίκες από πολλές περιοχές της μειονότητας των Αγίων 40. Ελληνίδες γυναίκες. Της εθνικής μειονότητας. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί πήγαμε χθες σε μια εκδήλωση που έκανε ο σύλλογος. Και τι διαπιστώσαμε? Διαπιστώσαμε ότι το Ρόδο το Αμάραντο, ο σύλλογος της Χριστίνας, στο πάνω μέρος έχει το σταυρό και σηματοδοτεί πολλά, γιατί δείχνει όχι μόνο την ελληνικότητα αλλά και την ορθοδοξία της περιοχής. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι είσαστε σε μια περιοχή που η ορθοδοξία έλαμψε. Ναι. Και τώρα αναστείνεται ξανά τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, με τον Αρχιεπίσκοπο έχει γίνει αρκετή δουλειά, έχουν γίνει πολλοί ναοί, πολλές εκκλησίες. Έχει γίνει μια μεγάλη ανασυγκρότηση του όλου κομμάτι αυτό και μπορούμε να πούμε είμαστε πλέον σε έναν πολύ καλό δρόμο πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έλλειψη από ανθρώπους, από ιερείς, γιατί έχουν φύγει. Εδώ πριν 25 χρόνια υπήρχε πολύ πολύ ελληνικό στοιχείο. Αν περπατάγατε στους δρόμους της πόλης θα ακούγατε μόνο ελληνικά. Και τώρα ακούω ελληνικά, αλλά τα έχουν μάθει και οι Αλβανοί που έχουν κατέβει προς τα κάτω, έτσι. Όλοι γνωρίζουν ελληνικά, όλοι μιλάνε ελληνικά, έχουν πάει στην Ελλάδα οι πιο πολλοί από εδώ. Αυτό είναι σημαντικό όμως, γιατί η κουλτούρα των Ελλήνων, ακόμα και από τους Αλβανούς που ήρθαν στην Ελλάδα, ναι, μέσα από τη γλώσσα μεταφέρουν πολλά στοιχεία. Σίγουρα. Και κερδισμένοι βγαίνουν. Όλοι αλλά άνθρωποι. Νομίζω ότι όταν μάθουν και αυτοί να μιλάνε ελληνικά, και επειδή μιλάνε στην πόλη, δεν χάνεται ο ελληνισμός, έτσι. Όχι, η γλώσσα, ναι, μεταφέρει πολλά στοιχεία. Και είναι... Η γλώσσα και ο γραπτός ο λόγος είναι αυτός που μένει στο να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Ακριβώς. Εσείς είσαστε από ποιο χωριό? Εγώ είμαι από τα Καλύβια. Πολύ περήφανη για τα Καλύβια. Τα Καλύβια είναι χωριό στο Δήμο Φοινικαίων. Ναι, είναι το μπαλκόνι του Βούρκου το λέμε, επειδή είναι σε υψόμετρο, είναι 375 μέτρα από τη θάλασσα. Είμαστε όμως σημαντικό χωριό με ιστορία. Επί τουρκοκρατίας θέλω να αναφέρω ότι το χωριό μας δεν τουρκεψε. Είχαμε έναν ιερέα, τον πατέρα Ιωάννη, Παπαγιάννη τον λέγαμε εμείς. Πιο δυνατά λίγο να μιλάμε, γιατί να μας ακούνε και οι ακροατές μας. Ο οποίος όταν ήρθαν οι Τούρκοι και θέλαν να τουρκέψουν το χωριό, πήγαν στον Παπαγιάννη, γιατί ήταν η κορυφή του χωριού. Του χωριού ήταν η κορυφή της πίστης μας για το χωριό μας. Και του κάναν τέτοια βασανιστήρια όταν τον σηκώσανε, που τον είχαν πετάξει σε κάτι βάτα, τον σηκώσανε και δεν μπορούσε, ήταν σαν να ήταν συναρμονολογούμενο κάτι. Όχι άνθρωπος, χέρια, πόδια, πλευρά, ήταν όλα σπασμένα. Επί 9 μήνες δεν μπόρεσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Και πίστηκαν τότε οι Τούρκοι και είπαν ότι αφήστε τους, είναι τρελοί αυτοί. Και φύγανε και δεν επιμείνανε στο να γίνουμε Τούρκοι. Να τουρκέψει το χωριό και να γίνουμε Τούρκοι. Ναι. Να μαξοπιστήσουμε. Τώρα μένετε στην πόλη, έτσι, στους ναι, Αγίους 40. Η πόλη έχει μεγαλώσει πολύ. Πάρα πολύ. Πώς τη θυμάστε, πώς είναι σήμερα? Παλιά, επί κομμουνισμού, υπήρξε ένα στολίδι στην κυριολεξία. Είχε αμφιθεατρική μορφή όλη η πόλη. Είχε σκάλες που κατεβαίνανε όλες μέχρι τη θάλασσα. Ήταν οι κατοικίες διόροφες μέχρι τετραόροφες. Δεν υπήρχαν πιο... Τώρα έχετε 12 κτίρια, βλέπω εδώ πέρα. Είναι λίγο άναρχα δομημένη αυτή η πόλη. Εκτρώματα. Εκτρώματα ναι, είναι. Εκτρώματα στην κυριολεξία, εμάς δεν μας και πολύ τουρισμό αυτό πλέον έχετε. Ευτυχώς αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο για την πόλη μας, γιατί βοηθάει την οικονομία, βοηθάει στο να μείνουν κάποιοι άνθρωποι να αναπτύξουν επιχειρήσεις, δραστηριότητες. Το σέβονται αυτό οι πολιτικοί του τόπου, δηλαδή το αναγνωρίζουν ότι τα λεφτά που έρχονται τα επενδύουν στον τόπο για να γίνει καλύτερος. Γιατί τώρα
Υπάρχει ένα κομμάτι άναρχα δομημένο, αλλά το ζητούμενο είναι... Προσπάθειες γίνονται πάντα και θα γίνονται με τα όποια λάθη. Σίγουρα υπάρχουν λάθη, αλλά γίνονται προσπάθειες στο να γίνει κάτι καλό. Όλο αυτό που βλέπετε είναι καινούριο. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο για την πόλη το να μπορεί ο κόσμος να περπατάει, να κάνει ποδήλατο, να βγαίνει το βράδυ στην παραλία. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, πιστεύω εγώ κατ' εμέ, για την πόλη μας. Και πολλά άλλα πράγματα γίνονται. Οι δυνατότητες όμως ως χώρας δεν είναι τόσο μεγάλες. Ναι. Γιατί δεν είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να παίρνουν κονδύλια, να γίνονται προγράμματα. Από μια άποψη είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα τα τελευταία χρόνια δεν δίνει μόνο, αλλά επιβάλλει και πράγματα που δεν είναι τόσο εύκολα. Εντάξει, έχει τα καλά και τα κακά στοιχεία. Ναι. Οπότε αν η Αλβανία ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πολλού λόγου θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Αυτό το χώρα, θεωρούμε κι εμείς εδώ καλύτερο. Και ως χώρα, και ως πόλης, και ως και ως μειονότητα ίσως και καλύτερα. Οπωσδήποτε, ναι. Εσείς, το εθνικό, είσαστε ένας άνθρωπος που διαβείτε στην πόλη, εργάζεστε, δραστηριοποιείστε μέσα από το σύλλογο. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε, θα μας πείτε. Αλλά ως μειονοτική, θέλω να μου πείτε πώς είστε στην πόλη αυτή, πώς ζείτε στην περιοχή σας. Νιώθετε μειονεκτικά, όχι, αυτό που λέει η λέξη? Όχι, όχι. Α. Δεν μπορούμε να πούμε ότι νιώθουμε κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε πολύ στενούς δεσμούς με τους Αλβανούς, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ζήσει αρμονικά και ειρηνικά μαζί. Mm-hmm. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς που με εκτιμούν και τους εκτιμώ. Γιατί δεν μπορείς να συνεπάρχεις κάπου εάν δεν σέβεσαι την ιδιαιτερότητα του άλλου. Αν δεν επεμβαίνεις στα στοιχεία του και δεν επεμβαίνει εκείνο στα δικά μου, στα θέλω μου, στα πιστεύω μου. Τα σεβόμαστε όλα και πιστεύω ότι σε αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα ούτε από τις κυβερνήσεις. Δεν είχαμε κάποιες, τουλάχιστον εγώ δεν έχω νιώσει. Μιλάτε για τα χρόνια που τα μετέπειτα, γιατί πριν τον κομμουνισμό είχαμε όλοι το ίδιο θέμα και Αλβανοί και Έλληνες. Δεν είχαμε την πίστη μας κανένας από τους δύο. Είχαμε τους ίδιους περιορισμούς, κάποιοι πιο πολύ, κάποιοι λιγότερο, αλλά ήταν το ίδιο αυστηρά με όλους, πιστεύω εγώ. Λοιπόν, τώρα θα λέγαμε τα τελευταία χρόνια που δεν στη μετά Χότζα εποχή, υπάρχει περισσότερο περιθώριο δημιουργίας. Ναι, έτσι δεν σαφώς, είναι? Σαφώς. Το εκμεταλλεύεστε? Όταν λέω το εκμεταλλεύεστε εννοώ δημιουργικά. Κάνετε ναι, πράγματα. Προσπαθούμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φτιάξει το σύλλογο, καθώς είδατε. Είναι ένα σύλλογο που φτιάξαμε οι Ελληνίδες γυναίκες της πόλης. Το βασικό μας στοιχείο είναι να αναδείξουμε την κληρονομία, τα ήθη, τα έθιμα του τόπου, να μην τα αφήσουμε να είναι στάχτες του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτά είχαν γίνει ένα. Τώρα όμως πρέπει ο κάθε άνθρωπος να αναδείξει αυτό το ιδιαίτερο που έχει. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, αυτό θα χαθεί. Ήδη κάποια πράγματα έχουν φύγει, ας πούμε. Τα πολυφωνικά, είδατε χθες στην εκδήλωση ένα πολυφωνικό με γιαγιάδες από 75, από τη Δρόπολη. Πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Όχι, αλλά είδα πολλούς νέους ανθρώπους και ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό και από το δικό σας σύλλογο και ναι, από τους άλλους συλλόγους. Ξέρετε τι μου άρεσε περισσότερο από αυτό που είδα χθες? Μου άρεσε πολύ ότι είδα ενωμένη όλη την Ήπειρο. Ναι. Είδα από το Δήμο Πρέβεζας, το πνευματικό κέντρο, είδα από τα ΝΑΡΤΑ, από τα Τσουμέρκα να έχουν έρθει εδώ, είδα από τη Φινίκη, από όλη την Ήπειρο. Και δεν θα άρα είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε. Είχαμε και ένα πολυφωνικό αλβανόφωνο, αλβανών, από την Αυλώνα, το οποίο μας τίμησε, εξαιρετικό συγκρότημα και αυτό, σύλλογος, με μεγάλη ιστορία και τους ευχαριστούμε που ήρθαν. Μα αυτό που λέμε ότι ο πολιτισμός ενώνει, το κάνατε πράξη το βράδυ και νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία σε έναν τόπο που συνυπάρχουν χριστιανοί, καθολικοί, μουσουλμάνοι, Έλληνες, Αλβανοί, να αναδεικνύεται το ο καθένας να μπορεί να παρουσιάζει το δικό του πολιτιστικό υπόβαθρο και να έχει συνέχεια. Αυτό θέλουμε. Γι' αυτό έχουμε τόσα νέα παιδιά, τα οποία έρχονται τώρα τελευταία πολύ κοντά μας. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί εμείς ναι μεν το κάνουμε, θα φύγουμε όμως, θα μεγαλώσουμε, δεν θα έχουμε αντοχή. Νέα είστε ακόμα, μπορείτε να δουλέψετε πολύ στο κομμάτι αυτό.
θα δουλέψουμε όσο μπορούμε. Είναι κάτι που το κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση και πιστεύω ότι θα πετύχει, θα έχει πολλά, έχει πολλά πράγματα ακόμα να δώσει. Εκείνο όμως που είναι το ευχαριστικό και πρέπει να βασιστούμε πάνω σε αυτό είναι η νέα γενιά. Αν τα παιδιά μας δεν ξεκινήσουν από μικρά να αγαπήσουν αυτό, θα έλεγα να μην φύγουν και από τον τόπο τους, έτσι. Γιατί είδαμε πολλά χωριά που πλέον είναι μόνο γέροντες. Και η πόλη αναπτύσσεται, θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, αυτό φαίνεται άλλωστε από μόνο του. Αλλά έχει σημασία τα παιδιά τα δικά σας, τα παιδιά των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, να μην έρθουν στην Ελλάδα, να μείνουν στον τόπο τους και να αναπτυχθούν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ και να γυρίσουν και αυτοί που είναι πίσω ενδεχομένως. Αυτό ξέρεις όμως δεν είναι μόνο των Ελλήνων, είναι και των Αλβανών πλέον και είναι κακό για όλους. Πρέπει να μένουν όλοι οι άνθρωποι στον τόπο τους, ασχέτως φυλής και θρησκείας. Έχουν γυρίσει άνθρωποι που έφυγαν πριν από 30 χρόνια. Η πρώτη γενιά μεταναστών έχει έρθει στην πόλη, έχουν φτιάξει πράγματα, έχουν δημιουργήσει επιχειρήσεις. Λίγοι είναι πιο πολλοί αυτοί που έχουν μείνει και δεν έχουν φύγει και κάποιοι που βγαίνουν στη σύνταξη. Δυστυχώς. Συνταξιούχοι έρχονται πίσω δηλαδή. Ναι, λίγοι και αυτοί γιατί μετά χρειάζονται νοσοκομεία γιατρούς. Οπότε. Όταν θέλεις γιατρό από του Αγίου 40, πού πας, στα Γιάννενα. Έχουμε και γιατρούς πολύ καλούς, κάποιοι γιατροί είναι εξαιρετικοί και το νοσοκομείο παρέχει αρκετά πράγματα και το απέδειξε και στην πανδημία. Παρόλες τις λίγες δυνατότητες που έχει ως περιφερειακό νοσοκομείο, ανταπεξήλθε επάξια. Είχαμε πολύ καλές επιδόσεις στο νοσοκομείο. Άρα, γιατί φέγγει για σοβαρά θέματα. Όχι, για σοβαρότερα θέματα πηγαίνουν Κέρανα και Γιάννενα. Τώρα που φαίνεται ότι η πανδημία. Έτσι βαίνει προς το τέλος της. Μακάρι. Κατά κάποιο τρόπο. Φαντάζομαι δεν έχετε, δεν ξέρω αν έχετε κρούσματα στην πόλη πολλά. Όχι, όχι. Είναι μια φυσιολογική κατάσταση στα φυσιολογικά πλαίσια ενώ στο έτος πανδημίας. Επειδή είμαστε στο τουριστικό κομμάτι των Αγίων 40, το βλέπω από τα καράβια που προφανώς φορτώνουν τουρίστες και τους πάνε βόλτα στην Κέρκυρα μάλλον. Έχει έντονη δραστηριότητα το καλοκαίρι η πόλη και τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός και έχουν γίνει και επενδύσεις. Έχει πολύ καλά ξενοδοχεία, είναι όλα καινούρια με πολύ καλές παροχές και πρέπει ο κόσμος να έρχεται να τα δει, να τα επισκέπτεται, να επισκέπτεται αυτόν τον τόπο. Οι τουρίστες που έρχονται εδώ κυρίως από πού είναι, από ποιες χώρες. Είναι Σκανδιναβοί. Έρχονται πάρα πολλοί, Γερμανοί, έχουμε Έλληνες, έχει από παντού, Ιταλοί, Άγγλοι. Φαντάζομαι έχετε επικοινωνία με την Κέρκυρα απέναντι, ναι, έτσι. Ναι, έχει συγκοινωνία δύο φορές την ημέρα, νομίζω. Τώρα οι τρεις το καλοκαίρι είναι και αυτές οι έκτακτες που βάζουν το καλοκαίρι για τους τουρίστες. Έχει έντονη δραστηριότητα η πόλη, ειδικά το καλοκαίρι. Το ομογενειακό στοιχείο στην πόλη πόσο είναι τώρα σε πληθυσμό? Είμαστε αρκετοί. Αριθμό δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά υπάρχει αρκετός ελληνικός πληθυσμός και πολύ δραστήριοι και με επιχειρήσεις και με καταστήματα. Αληθεύει ότι η περιοχή εδώ της Βορείου Ηπείρου είναι το ωραιότερο κομμάτι της Αλβανίας, γι' αυτό και έρχονται και από τα βόρεια προς τα εδώ να μείνουν, να επενδύσουν? Θα έλεγα είναι το Αλβανή. Πιο έφορο. Το πιο έφορο. Έτσι θα εγώ να πιστεύω. Ότι είναι το πιο έφορο. Ασχολούνται με τη γεωργία όμως όταν είπατε εδώ ή με τις υπηρεσίες στην πόλη? Πιο πολύ γιατί αυτό είναι και το στοιχείο της πόλης. Είναι η θάλασσα. Και όπου υπάρχει θάλασσα υπάρχει τουρισμός. Οπότε πιο πολλοί άνθρωποι στοχεύουν εκεί. Στον τουρισμό. Στον τουρισμό. Και βέβαια αναπτύσσεται πάρα πολύ. Το είδαμε και στο Εξαμήλι. Ναι. Που εκεί φαίνεται πάρα πολύ έντονο. Η άναρχη δόμηση και εδώ, αλλά εκεί πια κάνει. Πριν το 90 το Ξαμήλι είχε 4 πολυκατοικίες στην είσοδο και ήταν και ελάχιστες πιο μέσα. Γύρω από το Πνοθέατρο ήταν 2 συνοικίες. Εκεί πηγαίναμε, εντάξει, πηγαίναμε με δελτίο γιατί δεν μπορούσε να περάσεις, αλλά ήταν πανέμορφο. Ήταν στολίδι πραγματικό μαζί με τους Αγίους 40 και πολλά άλλα μέρη ήταν έτσι. Η τώρα άναρχη δόμηση έχει κάνει κακό στον τόπο και στον τουρισμό. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί που θα μας βλέπουν από τον τόπο σας. Στην Ελλάδα,
Στην Τρίπολη, άλλωστε, ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό από δημοφιλικαίων. Αγγίζει περίπου του 700 οικογένειε, από ό,τι μαθαίνω. Τι έχετε να του πείτε στου συμπατριώτε σα που μα βλέπουν τώρα? Σε εκείνου να ευχηθώ τα καλύτερα. Θέλω όμω να πω στου Ελλαδίτε να δουν, να γνωρίσουν, να μάθουν τον τόπο του. Εδώ είναι τόπο Ελλήνων. Είναι Ελλάδα, λέτε. Είναι και Ελλάδα. Είναι ξεχασμένη είναι... Ελλάδα, λέτε. Αυτό μας λέτε. Προσπαθούν κάτι να μην είναι. Δυστυχώς οι πολιτικές και κάποιες άλλες συγκυρίες το κάνουν να είναι ξεχασμένο. Θα θέλαμε όμως για την τιμή μας, για την πατρίδα μας, για εμάς τους ίδιους, να έρθετε να γνωρίσετε αυτόν τον τόπο. Δεν έχει σημασία ποιος είναι. Να τον γνωρίσετε και τα συμπεράσματα δικά σας. Στους συμπατριώτες σας δεν θέλετε να τους πείτε να γυρίσουν πίσω? Εννοείται, εγώ ήμουνα 13 χρόνια. Έμενα στην Ελλάδα και γύρισα μόνο και μόνο γιατί μου αρέσει ο τόπος μου. Σας τράβαγε το... Ρομαντικοί ήσασταν ή τα βιώματά σας, τα παιδικά, οι αναμνήσεις σας, όσο μεγαλώνουμε έτσι μας συνταράσουν και λέει ας γυρίσουμε στις ρίζες μας? Όχι, ήθελα να έρθω στον τόπο μου για να μπορέσω να προσφέρω, να φανώ χρήσιμο. Εδώ είμαι ένας άνθρωπος, έτσι πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να δώσω κάτι. Στην Αθήνα δεν θα μπορούσα να δώσω τίποτα και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν γιατί δεν έχουν την ευκαιρία να δώσουν. Εδώ όμως ο τόπος είναι άνυδρος και θέλει ανθρώπους για να καλλιεργήσουν αυτόν τον τόπο. Να δημιουργήσουν. Να δημιουργήσουν, να κάνουν πράγματα, να τον αγαπήσουν και να μην τον παραδείσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, πιστεύω. Να έρθουν οι άνθρωποι. Να χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ, να είστε καλά. Χαρήκαμε που ήρθατε στα μέρη μας και χαίρομαι που θα δείξετε τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε λοιπόν στους Αγίους 40, είμαστε σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που το έχει, είναι το ξενοδοχείο Ήπειρος, το έχει μια φίλη μας ομογενής εδώ από ελληνικής καταγωγής, η κυρία Φυγαλία, που δεν είναι σήμερα κοντά μας γιατί ταξιδεύει στην Ελλάδα, αλλά συναντήσαμε εδώ στο ξενοδοχείο της τρεις ωραίες κυρίες. Την Ελένη την Κούντα, είναι η γραμματέας της Ένωσης Γυναικών Αγίων 40 Ελπίδα. Την κυρία Ξανθούλα Γκόγκου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης πάλι Γυναικών Αγίων 40 Ελπίδα. Και την κυρία Έλενα Στεφανή, πάλι και αυτή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε, που είσαστε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τρεις νέες γυναίκες, πολύ δραστήριες, να κάνουν πράγματα. Ο πολιτισμός ενώνει τους λαούς, φέρνει κοντά τους ανθρώπους και νομίζω ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά. Αυτό μου είπαν τουλάχιστον. Είσαστε από μειονοτικά χωριά? Ναι. Από ποια χωριά είσαστε? Εγώ είμαι από τη Βερόπολη. Η Δωρόπολη είναι στο Αργυρόκαστρο. Αργυρόκαστρο. Πήγαμε σήμερα στον κάμπο της Δωρόπολης νωρίτερα και τον είδαμε. Εσείς? Εγώ είμαι από τα χωριά του Δέλβινου που τώρα είναι στο Δημαρχείο του Φινίκη. Στο Φινίκη. Πριν ήταν στο Δέλβινο. Είναι είναι χωριά που είναι πάνω στο βουνό, με πολύ ωραία θέα, με πολύ ωραία νερά και πολλούς καλούς ανθρώπους. Έλενα, εσύ είσαι? Και εγώ από τον Πελάκουβο και από τη Λίβενα. Λίβενα. Ναι, ναι, απέναντι. Ο μπαμπάς από ένα χωριό, η μαμά από το άλλο. Ναι. Είναι πάνω από την Πίστρεσα. Φαντάζομαι πηγαίνετε στα χωριά σας. Δεν είσαστε μόνο στους Αγίους 40, ανεβαίνετε στο χωριό. Ναι. Καμιά φορά. Καμιά φορά γιατί δεν έχει κόσμο. Τα χωριά μας τώρα ερήμωσαν τα χωριά τώρα. Τι θα έχει τώρα, γερόντυπο. Όλοι οι νέοι έφυγαν. Κατέβηκαν στην πόλη ή είναι στην Ελλάδα? Ελλάδα. Είναι στην Ελλάδα. Και εγώ τα παιδιά μου που έχω δύο στην Ελλάδα σπούδασαν, στην Ελλάδα είναι, εκεί δουλεύουν. Όλες ήσασταν στην Ελλάδα και γυρίσατε πίσω? Όχι, εγώ δεν έχω πάει Ελλάδα εδώ. Δεν πήγατε καθόλου Ελλάδα? Όχι. Άρα τα παιδιά σας έφυγαν μεγάλα? Τα παιδιά μου μεγάλα. Σπίσαν, έκαναν το μεσαίο εδώ πέρα, το δίκαιο το λέτε πέρα. Ναι. Και το πανεπιστήμιο το έκαναν Ελλάδα. Ένας το έκανε η Άρενα, ένας το έκανε το Πολυτεχνείο πάνω στην Αθήνα. Τελείωσαν σκλάβους, δουλεύουν εκεί.
Και είμαι και ευχαριστημένη. Πιο δυνατά λίγο θέλω να μιλάτε, γιατί η θάλασσα έχει πιο πολύ θόρυβο από τη φωνή μας. Έλενα, εσύ κατέβηκες στην Ελλάδα καθόλου, ήσουν στην Ελλάδα. Εγώ σπούδασα για κάποια χρόνια στην Ελλάδα. Σε ποιο πανεπιστήμιο? Στην ΑΣΟΕ. Στην ΑΣΟΕ. Ναι. Και μετά επέστρεψα, ξανά έκανα ένα άλλο πανεπιστήμιο και τώρα δουλεύω εδώ. Εδώ τι είσαι, λογίστρια, κάνεις κάτι? Όχι, δασκάλα. Δασκάλα. Σε σχολεία της μειονότητας ή... Στο Αλίκο. Ναι. Α, θα σε δούμε αύριο δηλαδή, που θα έρθουμε εκεί. Στο σχολείο. Ναι. Εσύ, Ελένη, τι έκανες? Εγώ έχω τελειώσει η βιολογία χημεία. Είμαι εδώ καθηγήτρια. Ήμουνα αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Λόγω που η δουλειά του συζύγου ήρθε εδώ, γιατί δουλεύει, είναι μηχανικός και δούλεψε στο έργο που έκανε η ΑΙΕΚ, ο δρόμος που έρχεται προς Μαυρομάτι. Μετά η δουλειά έφερε τη δουλειά και μείναμε εδώ. Τώρα είσαι σε σχολείο εδώ? Ναι. Σε μειονοτικό ή... Όχι, είμαι εδώ στην πόλη. Σε σχολείο της Αλβανίας, εδώ, αλβανικό. Δίνω χημεία βιολογία. Έχω δύο παιδιά, είναι μεγάλα, έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο. Και είναι Ελλάδα και αυτά? Η κόρη είναι Ελλάδα και ο γιος είναι Αγγλία. Τελικά, ποιος θα μείνει στα χωριά επάνω, κανένας? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Τα χωριά έχουν ερημώσει. Οι γιαγιάδες σιγά σιγά κλείνουν το κύκλο της ζωής τους. Και λυπάμαι γιατί κάποτε στα χωριά μας είχε πολύ ζωή και δεν ήταν κανένας ξένος. Ακουγότανε μόνο τα ελληνικά. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν που στα χωριά τα μειονοτικά μιλούσαν και το δημοτικό ήταν μόνο ελληνικό. Και έτσι η ηλικία που είναι τώρα, από 75 και πάνω, δεν ξέρουν καμία λέξη αλβανικά. Ενώ τώρα, λόγω που αυτοί οι παππούδες δεν μπορούν να κάνουν τις δουλειές γιατί τα παιδιά είναι στην Ελλάδα, παίρνουν εργάτες από αλλού. Πάντως εγώ όσες μέρες είμαστε εδώ πέρα, είδα ότι όλοι μιλάνε ελληνικά. Ναι, δηλαδή σε όλα τα χωριά που πήγαμε μιλάνε ελληνικά και στους Αγίους 40 ελληνικά. Κοίτα τώρα. Στα χωριά μας το δημοτικό ήταν ελληνικό. Μια ζωή. Συνεχίζει να είναι. Ναι, όταν ήταν στην εποχή του κομμουνισμού, οπωσδήποτε τώρα είναι. Αυτό έκανε που η γλώσσα να μην ξεχνιέται. Έχω την εντύπωση, Ελένη, ότι στους Αγίους 40 που δεν είναι μόνο Έλληνες, ναι, δεν είναι μόνο μειονοτικοί δηλαδή, αλλά ζουν και Αλβανοί, ναι, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιον, έχετε καταφέρει τους Αλβανούς να μιλάνε ελληνικά. Ακριβώς. Και όταν μιλάνε ελληνικά, γιατί το είδα παντού, το βράδυ μας σταμάτησε κάποιος στον δρόμο, μας πήρε να δω δίατρος. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι γιατί... Είναι μια συμβίωση μεταξύ εμάς και τους Αλβανούς, που λόγω συμπεριφοράς από εμάς, εγώ λέω από εμάς περισσότερο, έχουμε καταφέρει να μην νιώθουν αυτοί να ενοχλούνται όταν ακούνε τα ελληνικά. Την παρουσία σας δηλαδή. Εγώ το βλέπω και στο σχολείο που καταλάβεις, λόγω που στο σπίτι μιλάω ελληνικά και όταν μου λένε κυρία, αντί να απαντήσω στα αλβανικά, λέω ναι, τι, μου φεύγουν και τα παιδιά και ωραίο είναι αυτό, τα μαθαίνετε και ελληνικά, δεν είναι κακό να ξέρουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Ξέρω, γιατί είναι όλη η τηλεόραση. Όμως πάλι το λέω συγγνώμη, γιατί είναι σε αλβανικό σχολείο. Συγγνώμη και μου λένε κυρία, τίποτα, δεν είναι μια χώρα σε τίποτα, δεν πειράζει. Ναι, όμως αν μπει αυτό έτσι όπως γίνεται από μικρά παιδιά να το έχουν αυτό το άκουσμα, είναι αυτό ότι όταν μεγαλώνουν μετά δεν νιώθουν κάτι. Περνάς και ακούς το μαγαζί που δεν μπορεί να είναι αλλού, ακούς ελληνικό. Το είδαμε αυτό, το είδαμε. Εμείς νιώθουμε πολύ ωραία. Δεν νιώθετε υπερηφάνεια που μιλάνε τη γλώσσα σας, που ξέρουν τα τραγούδια σας, που περνάνε ωραία? Το 90 που άνοιξαν τα σύνορα, ή θα πήγαινε στην Ιταλία ή θα πήγαινε στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα συσχόλια. Μήπως ήταν γρηγορότερα οι Αλβανοί στην Ελλάδα από εσάς, τους μειονοτικούς, δεν ξέρω. Ναι, στην Αθήνα. Ναι, ήταν πιο. Ναι, και τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται τόσο πολύ, δεν είναι μετά όσο ανεβαίνεις προς την Αλβανία.
Εντάξει, μιλάμε, εδώ όμως είμαστε στην καρδιά της μελλοντικής περιοχής. Όμως μπορούμε να πούμε που τα ελληνικά μπορεί να είναι και η δεύτερη γλώσσα που μιλιέται. Στην Αλβανία. Στην Αλβανία, ναι. Είναι τα αγγλικά. Ναι, και τα αγγλικά που μιλάνε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα... Εσείς που κάνετε σε αλβανικό σχολείο, τα παιδιά τι γλώσσες μαθαίνουν? Αγγλικά και ιταλικά. Είχαμε και τμήμα ελληνικών, όμως δεν είχε τόσο ενδιαφέρον. Ναι. Και το είχα, ίσως το γιατί τα παιδιά το ξέρουν σαν μητρική γλώσσα. Ακριβώς, πια. Ναι, ναι, εδώ ναι, στο Αγίου Σαράντα, ναι, γιατί μιλάνε όλοι. Ναι, δεν χρειαζόταν έτσι να κάνω μαθήματα μέσα στο σχολείο. Δεν, όμως το είχαμε. Για πείτε μου τώρα, τι κάνει ο σύλλογός σας, γιατί φτιάξατε την Ένωση Γυναικών, τι κάνετε εκεί, χορεύετε, τραγουδάτε, τι κάνετε? Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2018 από γυναίκες της πόλης εδώ. Γιατί μπορεί να λέμε το χωριό και αυτό, όμως έχουν φύγει οι γονείς από το χωριό. Εμείς δεν έχουμε ζήσει στο χωριό όλες από το γκρουπ. Ζείτε στην πόλη, εν πάση περιπτώσει, και άρα εδώ δραστηριοποιήστε κιόλας. Ναι. Και ο σκοπός που οργανώθηκαμε είναι να διατηρήσουμε την κουλτούρα που οι γονείς μας, με άλλο τρόπο, όχι με συλλόγους, μας το είχαν περάσει μέσα. Και εμείς θέλουμε τον τρόπο να ζωής σας το είχα περάσει. Ζωής, τώρα εσείς το κάνετε πιο οργανωμένα για να αφήσετε στα παιδιά σας κάτι. Στα παιδιά μας κάτι, να μείνει. Και πιο πολύ και να ακουστεί στην πόλη μας. Mm-hmm. Γιατί στην πόλη μας, οργανωμένο και πολύ ωραία, είναι group από άλλα. Μπορεί να είναι, δεν είναι μειονοτικά. Και θέλαμε και το θέλουμε να ακουστεί και να μαθευτεί, γιατί δεν ξέρουν όλοι την ιστορία πώς είναι, και όταν έρχονται δεν λένε, κύριε, τι μιλάτε ελληνικά εσείς? Και τώρα εμείς, εκεί τι κάνετε, τι μαθαίνετε, χορούς? Εμείς μαθαίνουμε χορούς. Τραγούδια, τι άλλο χορούς, κάνετε? Τραγούδια αυτά, εκδρομές με έτσι, εκπαιδευτικό σκοπό, να μάθουμε. Και πάτε εκκλησίες, πού? Στα μοναστήρια, πάμε εκκλησίες. Εδώ, της Βορείου Ηπείρου. Πάμε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Σε φεστιβάλ έχουμε πάει στην Κοπιπίδα στο Ηπειρώτη το 18. Ναι, α, πάτε, πάτε σε φεστιβάλ με χορούς ή τραγουδού? Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάει. Στα Τύρανα, εδώ στην πόλη έχουμε πάει. Η τελευταία έτσι, εκδήλωση, η συμμετοχή που είχαμε ήταν στη Βόρεια Αλβανία, στην Πρεσκοπία, σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Λούρα λέγεται, γιατί εκεί είναι, λέω, όμορφο γιατί υπάρχουν 7 λίμνες μικρούλες και το περιβάλλον είναι πάρα πολύ όμορφο. Και όλο το group και με τις γυναίκες που το συναντήσαμε, που το συζητήσαμε, νιώθαμε πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Μας περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες, μας το πω. Δεν έχουμε αυτή τη διαχώρηση βορρά-νότο και Αλβανοί και Έλληνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν είπε, σαν λαός να είσαι στενωμένος σε μια χώρα. Σαν λαός είμαστε, δεν έχουμε διαφορά. Όταν είπε που είναι ανάμεσά μας ένα γκρουπ από μειονοτικά χωριά της Αλβανίας, της Νότιας Αλβανίας, και ήταν χωριό. Κάποιοι δεν ξέραν, κάποιοι λένε πώς είναι δυνατόν να τραγουδάνε και να μιλάνε άλλη γλώσσα. Όμως ήταν πάρα. Ένιωθαμε πολύ περήφανες που πήγαμε αυτή τη φωνή. Μεταφέρατε τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας, σε αυτούς που μπορεί να μην σας ήξεραν καθόλου. Όχι, οι περισσότεροι όχι. Όμως μάθανε που υπάρχει και... Ξανθούλα, εσύ τι δουλειά κάνεις? Εγώ είμαι λογίστρια στο ΟΤΕ, στις πόλεις. Στο? Στο ΟΤΕ. Στο ΟΤΕ. Ναι. Λογίστρια είμαι. Σπούδασες εδώ? Εδώ. Εδώ, εδώ. Εκεί. Ηλικία μας είναι... Πανεπιστήμιο. Εκεί. Του Χότζα. Είμαστε. Πάντως ο Χότζα έτσι ή αλλιώς σα σπούδαζε. Μπορεί να σας είχε. Μας έδινε και δουλειές, αυτό να το πούμε. Δεν είχε κανένας χωρίς δουλειά. Όχι, ήταν ο τρόπος οργάνωσης του κράτους που μετά που τελείωνες, ήταν το κομμουνιστικό. Αυτό το. Το καλό το. Θα έπαιρνες δουλειά που την ήθελες ή δουλειά που έλεγε το κράτος ότι πρέπει να κάνεις? Όχι, δουλειά δεν έβαζε αυτός όπως πάμε τώρα, θα πάμε όλοι οικονομολόγοι, όλοι αυτό, εκεί σου λέει θα πάνε χίλιοι οικονομολόγοι, χίλιοι δασκάλοι, ήταν μια... Βάση του βαθμού. Ναι, αλλά αν εσύ δεν ήθελες να γίνεις οικονομολόγος, θα γινώσουν να το ζώνεις. Εγώ θα γινώσω. Τελείωσα σχολείο στο Βουλεράκι.
Εκεί θα γίνουμε ή γεωπόνος ή λογιστής. Αυτά τα δύο είχε το σκελετό δικό μου. Δεν μπορούσα να πάρω κάποιο άλλο. Αν εσένα σου άρεσε ένα άλλο επάγγελμα. Δεν μπορούσα από εκεί το σχολείο να πάρω άλλο επάγγελμα. Γιατί δεν ήταν λύκειο. Δεν ήταν γενικό λύκειο που είναι αυτό. Ήτανε... Μπορούσες να πάρεις. Σου έδινε κατεύθυνση συγκεκριμένη. Ναι, 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 είχε, ναι, ήταν. Τότε όμως είπατε ότι σας έδινε δουλειά. Τώρα δουλειά δεν βρίσκει εύκολα ο κόσμος. Αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, αυτό θέλετε να μου πείτε, τώρα, μάλλον. Τώρα και στους νέους δίνουν λίγο προτεραιότητα. Τώρα είναι λίγο πιο μεγάλοι. Τώρα θέλουν όλοι να είναι διευθυντές. Δεν υπάρχει δουλειά. Για υπάρχει. Αλλά θέλουν όλοι να είναι διευθυντές. Όχι διευθυντές, όλοι γιατί. Χρόνια διευθυντές. Όπως στην Ελλάδα μας. Κάθε 4 χρόνια που αλλάζουμε κυβέρνησης, αλλάζουν και οι διευθυντές. Και γίνεται ένα... Οι διευθυντές αλλάζουν. Όχι, δεν το γράφω. Δεν έχω δει να αλλάζουν τελευταία. Τελευταία? Το κακό εδώ που είναι, δεν αλλάζετε μόνο ο διευθυντής, εδώ αλλάζουν μέχρι κάτω. Αλλάζουν όλοι δηλαδή. Ναι, ναι. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει όλη η δομή του κράτους. Τώρα θα αλλάξει ένας απλός υπάλληλος, αλλά ποιος είναι αρχιλογιστής, ποιος είναι στις δουλειές που είναι λίγο πιο πάνω, τους αλλάζουν να πάρουν τους δικούς τους. Αυτό είναι σίγουρο. Και στην Ελλάδα αυτό γίνεται και τώρα... Δεν γίνεται έτσι. Μου καλά δεν γίνεται πώς δεν γίνεται τώρα. Γίνεται, λέτε. Στην Ελλάδα δεν απολύεται κανείς. Όχι να απολυθεί. Δεν μπορεί να φύγει, έχει κριτήρια για να γίνει κάποιος κάτι. Όταν αλλάζει κυβέρνηση δεν αλλάζουν οι διευθυντές. Εγώ βλέπω ότι οι διευθυντές παραμένουν ήδη σχεδόν σε πολλές δουλειές. Αν είναι έτσι, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε δουλειά ακόμα σαν κράτος. Θέλετε να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι πιστεύετε ότι θα φέρει, γιατί τώρα είναι υποψήφια χώρα, έχει πάρει το δρόμο. Έχει πάρει το δρόμο. Χαίρεστε γι' αυτό, σας κάνει χαρούμενες. Τι περιμένετε ότι θα αλλάξει αν μπει η χώρα? Για αυτά που λέμε τώρα, που ο κράτος λειτουργεί αλλώς. Ενώ τότε θα γίνει πιο οργανωμένο. Θα γίνει πιο οργανωμένο. Όμως εμείς, σαν πολίτες Έλληνες που είμαστε, έχουμε μπει το ένα πόδι, όχι το ένα, εμείς είμαστε τα δύο. Όλη η Νότια έχει μπει στην Ευρώπη. Εδώ στην Αλβανία δουλεύουμε μόνο με ευρώ. Είναι κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να φτιάξουν και πρέπει να μπει στα αλήθεια, να μπει ρεύμα. Και... Οι άνθρωποι της μειονότητας εδώ που έχουν γυρίσει πίσω, που ήταν στην Ελλάδα, ήρθαν ή κάποιοι που έμειναν εδώ πέρα. Έχουν φτιάξει δικές τους δουλειές. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που έχει μια γυναίκα της μειονότητας. Έτσι δεν είναι? Μια πολύ ικανή γυναίκα, όμως έκανε μεγάλες προσπάθειες να το φτιάξει. Είναι εύκολο να κάνει κάποιος επιχείρηση στους Αγίους 40, στα χωριά αυτά τα μειονοτικά εδώ στην περιοχή? Τι επιχείρηση να κάνει στα χωριά τώρα? Στα χωριά μπορεί να φυτέψει ελές και τέτοια πράγματα. Μπορεί να φυτέψει, ας πούμε, είσαστε πολύ κοντά στα σύνορα, μπορεί να φυτέψει μια μεγάλη καλλιέργεια, τον κάμπο της Δωρόπολης, στον είδα άδειο. Δεν είναι καλλιέργεια. Ναι, θα μπορούσε όμως να καλλιεργήσει κάποιος, ας πούμε, και είναι από τα Γιάννενα μία ώρα είναι. Ενώ απέναντι να δεις τα χωριά του Μούρκου, δεν ξέρω να πάτε απ' εδώ, είναι κεντρισμένα με ελές, με πορτοκάλια, με λεμόνια, είναι. Σου γίνεται η καρδιά περιβόλητη. Άρα, αν κάποιος ασχοληθεί και με τον πρωτογενή τομέα, έχει, έχει ενδιαφέρον, μπορεί να βγάλει. Εγώ δεν και μεγάλες μονάδες επάνω κοντά στο Αργυρόκαστρο, εκεί στον κάμπο το δικό σας, είδα μεγάλες μονάδες. Έχει, μονάδες, είναι αυτή του φρέσκου, λέει, που την έχει μία από την Ευρώπη. Αυτό θέλω να πω, ότι αν, έχω δει ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει. Ναι. Έχει και στα Βρυστερά, αν πάτε, και εκεί έχει επιχειρήσεις. Είναι 2-3 εκεί στα Βρυστερά που είναι επιχειρήσεις. Είναι Έλληνες. Άρα δηλαδή υπάρχει... Έχει επιχειρήσεις, Έλληνες. Έχει και έχει στο χωριό που είμαι εγώ, που έχουν τα πρόβατα. Τώρα φυτέχουν καλαμπόκι. Και βάζω το χρόνο εκατομμύρια. Αλλά... Χρειάζεται να δουλεύω πρώτα. Ναι. Γιατί άμα δεν δουλέψεις, προφανώς δεν γίνεται. Εδώ για να στηθεί αυτό το ξενοδοχείο, προφανώς η γυναίκα δούλεψε πολύ, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι, ότι δεν χτίζεται έτσι εύκολα πράγματα. Δεν είναι.
το εύκολο κέρδος δεν είναι πουθενά εύκολο. Η δουλειά υπάρχει και εδώ και για αυτά βγάζεται. Τώρα που μας ακούν άνθρωποι από τα χωριά σας και μας βλέπουν, τι θέλετε να τους πείτε? Να δώσουν ζωή στα χωριά τους, για την ηλικία που είναι η ηλικία δική μου. Εντάξει, τα παιδιά που σπουδάσουν, ας σπουδάσουν και τις σπουδές τους ας τις χρησιμοποιήσουν μετά. Έχουμε το ωραίο να γυρίσουν μέρος, πίσω τους, λέτε, έτσι, πίσω. Να δουλέψουν έχουμε εδώ, να σπουδάσουν και να έρθουν μέρος, πίσω. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το μέρος. Οι άλλοι πληρώνουν για να έρθουν εδώ. Να ρίξουμε μια ματιά, να κάνουμε ένα μπάνιο. Τα χωριά μας είναι πολύ ωραία, έχουν νερό, έχουν πρασινάδα, έχουν όλα τις συνθήκες για να γίνουν το πορτοκάλι, όλα τα φυτά μπορούν να γίνουν. Να μην ερημώσουν, να μην ερημώσουν και να μην γυράσουν μέσα σε μια πολυκατοικία. Το ξέρω που έχουν αγοράσει περιουσίες, λόγω να φύγουν από αυτό το μέρος που πριν ήταν πολύ πίσω. Έχουν αγοράσει και έχουν ξοδέψει τα χρήματα που έχουν βγάλει με πολύ κόπο. Όμως να μην γυράσουν μέσα σε αυτά, σε αυτή την πολυκατοικία. Να γυρίσουν στον τόπο τους, λέτε. Να γυρίσουν στον τόπο τους. Να δώσουν ζωή, γιατί τώρα και λεφτά έχουν και ξέρουν να τα εκμεταλλευτούν αυτά και να τα χρησιμοποιούν αυτά τα λεφτά καλύτερα από πριν. Είναι κρίμα γιατί είναι ωραία μέρη. Δεν είναι όπως η Βόρεια Αλβανία που είναι κρύο. Το χειμώνα είναι κρύο. Εδώ και το χειμώνα και το καλοκαίρι περνάς και είναι πολύ όμορφα. Και για την υγεία και οι παρέες, γιατί να πούμε την αλήθεια, οι παρέες εδώ είναι. Το σχολείο το τελείωσαν εδώ. Έχουν τους φίλους, έχουν συγγενείς. Εμείς είμαστε μόνοι εδώ. Εγώ τους γονείς τους έχω στην Αθήνα. Είμαι μόνοι. Τα παιδιά θα έχουν μακριά. Είναι μακριά από τους αδέλφους τους. Έχουμε χάσει λιγάκι αυτό το... Την επαφή σας πια. Την επαφή. Άρα θέλετε να γυρίσουν πίσω, να γυρίσουν δώσουν ζωντάνια στον τόπο. Να δώσουν ζωντάνια και να κάνουν το καλύτερο, να γίνει καλύτερο αυτό το μέρος. Και να δημιουργήσουν, να φτιάξουν να επιχειρήσεις. Να σαν αυτοί εδώ, γνώσεις, να κάνουν δουλειές. Όλες οι γνώσεις που πήρανε κοντά στην Ελλάδα. Να τις αξιοποιήσουν στον τόπο και να μείνει ελληνικό. Να μείνει αυτό που ήταν. Όπως είπα, το είπα λίγο πιο πριν, που στο χωριό μου δεν υπήρχε ούτε ένας. Δεν το λέω με κακή. Ναι. Υπονοούμενο. Όμως ήμασταν όλοι, μιλούσαμε μία γλώσσα. Να μιλάμε ελληνικά, είναι η γλώσσα μας. Να διατηρήσουμε αυτά τα έθνη. Είμαστε έθνη τα ίδια με εσάς. Είμαστε ίδιοι. Νιώθουμε Έλληνες 100%. Σε έναν τόπο ελληνικό, από πάπων προς πάπων. Οπότε πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Ναι, γιατί και τα χωράφια πρέπει να δουλευτούν. Είναι κρίμα να μείνει. Γιατί να μην έρθει και ένας ξένος μετά, τι να του πεις, να αφήσεις το χωράφι να μείνει ξερός, ας δουλέψει ο άλλος και ας φάει. Όμως αν δει, και αυτός να φάει. Όμως πρώτα να φάνε οι ντόπιοι. Γιατί να τα αφήσουν έτσι. Εύχομαι να κάνετε πολλές επιτυχίες με το σύλλογό σας. Προσπαθούμε. Να κάνετε πολλές εκδηλώσεις. Όλα τα κάνουμε από μόνοι μας. Και να έχετε υγεία και δύναμη. Εκτός από αυτό έχει και φιλανθρωπικό έργο. Στους παππούδες που είναι στα χωριά. Δεν έχω μόνο αυτό τραγούδι και χορό. Λογικό είναι. Αυτά πάνε είναι δεμένα. Μπράβο. Τα γκρουπ τα άλλα που έχουμε εδώ έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Περνάμε ωραία. Η πόλη είναι μεγάλη αρκετή. Έχει χώρο για όλους. Και να βγει κάτι όμορφο. Μπράβο. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δείτε μέρες. Ωραία. Έχετε πολύ ωραία μέρη να δείτε. Θα πάμε σε πολλά μέρη, πήγαμε ήδη σε αρκετά, θα πάμε σε κάποια ακόμα. Εγώ χαίρομαι πάντως που βλέπω ένα δυναμικό σύλλογο, βλέπω τρεις γυναίκες πολύ δυνατές που τα βγάζουν πέρα, που είναι στην καθημερινότητα, που δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας και ελπίζω και εύχομαι οι συμπατριώτες από εδώ, από τη Βόρεια Ήπειρο που μας ακούνε στην Ελλάδα, να ακούσουν την έκκλησή σας και να γυρίσουν να δημιουργήσουν εδώ. Ναι. Σας περιμένουμε. Με τις γνώσεις.
χαρά σας. Να μας κάνετε καλύτερους.